Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα στην ώρα αιχμής. Τετάρτη σήμερα, 5 Ιουνίου, έξω ο καιρός είναι νεφελώδης, η θερμοκρασία ωστόσο είναι στους 23 βαθμούς. Περιμένουμε από αύριο ο καιρός επιτέλους θα γίνει καλοκαιρινός. Θα δούμε. Η ώρα είναι 3 παρά 40 δευτερόλεπτα και ξεκινάμε στο δεύτερο μέρος. Σήμερα, από σήμερα μπαίνουμε σε μια κανονικότητα, θα έλεγα. Η ροή του προγράμματός μας είναι έτσι όπως την γνωρίζετε εδώ και χρόνια. Σήμερα, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, έχω δύο καλεσμένους, οι οποίοι είναι γνωστούς σε όλους όσοι μας παρακολουθείτε και από τα παλαιότερα, από τα κεντρικά δελτία ειδήσεων. Τότε λοιπόν ο Λάζαρος Μισαηλίδης και ο Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης, ήταν σχολιαστές, σχολίαζαν σε καθημερινή βάση τα πολιτικά γεγονότα. Σήμερα λοιπόν θα είναι εδώ μαζί μας και θα σχολιάσουν, θα συζητήσουμε, θα κάνουμε μία ανάλυση για τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα, στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε. Θα είναι τα αποκριτές μας από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Καστοριά, Φλόρινα, Γρεβενά. Θα είναι σε λίγο μαζί μου εδώ και ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Όμως πάμε εμείς τώρα να δούμε ένα ρεπορτάζ για την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού του κ. Τσίπρα για το αφορολόγητο. Εγώ θα ήθελα σήμερα να απευθυνθώ προς όλα τα κόμματα και προς τον αρχηγό της αντιπολίτευσης που άκουσα χθες ότι αποφάσισε να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, να κρυφτεί από τη διαδικασία της πολιτικής συζήτησης. Τον καλό να αλλάξει γνώμη. Εννοείται για τον debate ή για τη Βουλή τώρα. Αφήστε τον debate, θα τα πούμε μετά. Τον καλό να αλλάξει γνώμη και να έρθει στη Βουλή να ψηφίσει και τους κώδικες, αλλά και μία νομοθετική πρωτοβουλία την οποία, να και η είδηση που θα βγάλετε σήμερα, θα προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Ήταν στο σχεδιασμό μας να το προχωρήσουμε ούτως ή άλλως. Βεβαίως ήταν στο σχεδιασμό μας να το προχωρήσουμε τον Σεπτέμβρη, καθώς οι εκλογές θα ήταν προγραμματισμένες για τον Οκτώβρη. Mm. Αλλά και αυτή, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι κοινής αποδοχής και κοινής συνένεσης όλων των πολιτικών κομμάτων, που είναι η κατάργηση του αφορολογήτου, της μείωσης του αφορολογήτου από 1η-1η του 2020, κάτι το οποίο έχουμε κερδίσει εμείς ως κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, και εφόσον ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι συμφωνεί και δεν έχω λόγους να αμφισβητήσω ότι συμφωνεί, τον καλό να έρθει στη Βουλή να το αποδείξει. Την ερχόμενη Παρασκευή, την τελευταία μέρα, θα κλείσει η διαδικασία η κοινοβουλευτική και θα διαλυθεί η Βουλή για να πάμε στις εκλογές με ένα μέτρο το οποίο είναι θετικό για τους πολίτες, είναι θετικό για την κοινωνία και είναι από αυτά που κατάφερε αυτή η κυβέρνηση μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις και μέσα από μάχες. Νομοθετική πρωτοβουλία που θα προβλέπει την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου που ήταν να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2020, προωθεί η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, αυτή την Παρασκευή η Βουλή θα ψηφίσει την εν λόγω ρύθμιση, όπως τόνισε χθες βράδυ σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν στις 7 Ιουλίου και ότι τη Δευτέρα, 10 Ιουνίου, θα πάει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να ζητήσει την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της και ότι ως τη διάλυση της Βουλής θα προωθήσει νομοσχέδια για επίγουσες κοινωνικές ανάγκες. Κοιτάξτε, την Παρασκευή με προπολογία η ρύθμιση για την μη εφαρμογή της μείωσης του αφορολογήτου θα έρθει στη Βουλή και να ψηφιστεί, οπότε έτσι να μην υπάρχει και αυτός ο φόβος στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους και στους αγρότες που περιλάβανε αυτή τη μείωση του αφορολογήτου, κανένας φόβος. Αυτό επισπεύθηκε βέβαια μια τροπολογία η οποία ήταν έτοιμη και ήταν σχεδιασμένη να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο, τη στιγμή που οι εκλογές ήταν τον Οκτώβριο. Λόγω όμως, φαίνεται, της μικρής επίσπευσης των εκλογών, αυτές σήμερα, αύριο και την Παρασκευή θα κλείσουν κάποια εκκρεμή ζητήματα τα οποία αφορούν κεντρικά ζητήματα για τους πολίτες, για το κοινωνικό σύνολο. Θα περιλαμβάνει αυτό την κατάργηση της μείωσης του αφορολογήτου. Δύο ήταν οι σημαντικές δεσμεύσεις που μας είχαν επιβάλει οι θεσμοί, οι οποίοι ήταν στη χώρα μας εξαιτίας της πτώχευσής της, για την οποία ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣ.
θετικά, δεν κόπηκαν οι συντάξεις, κάτι που το περίμενε πώς και πώς η ελληνική κοινωνία, αλλά τα θετικά αυτά, οι θετικές αυτές ειδήσεις ολοκληρώνονται με την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου, που έρχεται να ψηφιστεί τώρα την Παρασκευή. Η Βουλή είναι σε λειτουργία, ναι, θα γίνουν οι εθνικές εκλογές, αλλά μετά από ένα μήνα και 40 μέρες, στις 7 Ιουλίου, η Βουλή λειτουργεί και τα θετικά μέτρα που περνάνε για τον ελληνικό λαό είναι καλό να ψηφίζονται, και καλούμε και την αντιπολίτευση να αλλάξει τη στάση της, που είναι εντελώς αρνητική, ότι δεν θα παρουσιαστούμε στο κοινοβούλιο, γιατί είναι και δική της πρόταση. Είναι παραλογισμός αυτό που γίνεται από τη μεριά της Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, προκειμένου να θολώσει τα νερά και να ακυρώσει τα θετικά μέτρα που συνεχίζονται και έρχονται από τον Αλέξη Τσίπρα και την κυβέρνησή μας. Την ίδια στιγμή, η προαναγγελία του Πρωθυπουργού ότι θα φέρει προς ψήφιση την Παρασκευή το αφορολόγητο στη Βουλή προκάλεσε την αντίδραση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η οποία απέχει από τις εργασίες του Κοινοβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, σε ανακοίνωση της Πειραιώς αναφέρει τα εξής. Ο κύριος Τσίπρας για μια ακόμη φορά επιβεβαίωσε ότι είναι αμετανόητος παρά το διπλό μήνυμα που του έστειλαν οι πολίτες στις εκλογές. Αφού μετέτρεψε τη Βουλή σε πλυντήριο των τελευταίων ρουσφετολογικών διευθετήσεων του ΣΥΡΙΖΑ, σύρεται πλέον να υιοθετήσει την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για τη μη μείωση του αφορολόγητου, την οποία μόνος του ψήφισε. Προφανώς αδυνατεί να συνειδητοποιήσει ότι οι πολίτες μετρούν πλέον αντίστροφα τις μέρες για να γίνει οριστικά πράξη ή πολιτική αλλαγή που επιθυμούν. Καταλήγει η Νέα Δημοκρατία. Στο σημείο αυτό, να καλησπερίσω εδώ στο στούντιο της ώρας Εχμής τον Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ένα ακόμα ενδιαφέρον από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες είναι ότι επιβεβαίωσε πως η ημερομηνία εκλογών θα είναι η 7η Ιουλίου, χωρίς κάποια αλλαγή, παρά το ότι πήγε λίγο πιο πίσω το ραντεβού με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Και το ενδιαφέρον δεν είχε να κάνει μόνο με την αλλαγή που θα γίνει στον Δήμο Σημείου Λουβεντού, δημιουργηθούν δύο ξεχωριστοί Δήμοι, αλλά και το καλοκαίρι αυτό είναι πολύ θερμό για την περιοχή. Πρέπει να γίνει ο διαχωρισμός μέχρι μέσα Αυγούστου, μέχρι 14 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν, έχει μεγάλο ενδιαφέρον το ποια είναι τα επόμενα βήματα. Είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή ότι συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή που είχε οριστεί για την οργάνωση αυτής της αλλαγής, του διαχωρισμού Σερβίων και Βελβεντού. Αύριο θα έχουμε την δεύτερη συνεδρίαση. Στο μεσοδιάστημα θα έπρεπε να γίνουν ορισμένες κινήσεις, οι οποίες έγιναν. Ο ορκωτός συλλογιστής ορίστηκε και ξεκίνησε ήδη να δουλεύει, και ο Δήμος έχει ορίσει τις υποεπιτροπές οι οποίες θα έχουν τον φόρτο εργασίας να προχωρήσουν στον καταμερισμό των επόμενων κινήσεων για να προχωρήσει αυτός ο διαχωρισμός. Βρήκαμε σήμερα τον Διευθυντή Επικοινωνίας Διοίκησης, τον κύριο Μιχελάκη, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος, ο προεδρεύων αυτής της Επιτροπής που συνεδριάζει κάθε 15 ημέρες χοντρικά, και τον ρωτήσαμε πρώτον εάν είναι αισιόδοξο πως το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί, γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες προθεσμίες, ας το πούμε έτσι. Για παράδειγμα, μέσα αρχές Ιουλίου, μέσα στις εκλογές, την ημερομηνία των εκλογών, θα πρέπει να έχουμε διαχωρισμό προσωπικού. Άρα σε ένα μήνα και λίγες μέρες θα πρέπει να έχουν διαχωριστεί οι εργαζόμενοι στους δύο Δήμους. Ναι, να έχει γίνει ο πλήρης καταμερισμός. Δηλαδή να γνωρίζει ο κάθε εργαζόμενος πού θα πάει μέχρι τις 7 Ιουλίου. Και μέχρι 14 Αυγούστου θα πρέπει να έχουν γίνει όλες οι υπόλοιπες κινήσεις, έτσι ώστε την 1η Σεπτεμβρίου να λειτουργούν δύο εντελώς αυτόνομοι και ανεξάρτητοι δηλαδή, Δήμοι. Δηλαδή σε ένα μήνα, να το πούμε χοντρικά, πρέπει να έχει τελειώσει όλο, να γνωρίζει ο κάθε ένας πού θα είναι τοποθετημένος. Ακριβώς. Και μάλιστα, με δεδομένο ότι στον Βελβεντό θα έχουμε ένα νέο δήμαρχο για πρώτη φορά μετά από το διαχωρισμό, και στα Σέρβια θα έχουμε επίσης νέο δήμαρχο, ο κύριος Κοσματόπουλος δεν θα είναι ο δήμαρχος στην επόμενη περίοδο, υπάρχει και ένα ζητούμενο πραγματικό, όχι τυπικό, για το τι θα κάνουν οι δύο εκλεγμένοι δήμαρχοι που δεν έχουν ακόμα αρμοδιότητες. Αυτό μας το απαντά ο κύριος Μιχελάκης, από αύριο θα ξεκινήσουν ως άτυπα μέλη να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις και ο κύριος Ελευθερίου και από τον Δήμο Βελβεντού βεβαίως. Αυτό το οποίο θα πρέπει να γνωρίζουν και ο κύριος Στεργίου του Βελβεντού και ο κύριος Ελευθερίου είναι ότι δεν θα είναι στρωμένος με το πέταλο ο δρόμος, θα είναι πολύ δύσκολη διαδικασία. Πρώτη φορά σε όλη την χώρα θα έχουμε διαχωρισμό Δήμου σε δύο κομμάτια. Δεν θα είναι στρωμένος με το πέταλο και για πολλούς λόγους, Βαγγέλη. Σωστό. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής για τον διαχωρισμό Σερβίων Βελβεντού. Είναι μια δύσκολη διαδικασία και δεν έχει προηγούμενο στην τοπική αυτοδιοίκηση τα τελευταία χρόνια. Πηγαίνει σε χαρτογράφητα ύδατα. Ποια είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση και πόσο αισιόδοξη θα γίνει όλα αυτά στο Σεπτέμβριο? Εγώ θα επαναλάβω την τοποθέτηση του ορκωτού λογιστή που ορίστηκε μετά από απόφαση
δική μου προς τον αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Πλακετά και δική του αυτού του κυρίου Παπαδημητρίου που συμμετείχε σε επιτροπές συνένωσης παλαιότερα, αλλά μέχρι τώρα προηγούμενο διαχωρισμού Δήμων δεν υπάρχει. Και επομένως υπάρχει μια επιπλέον δυσκολία γιατί δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο ξεκάθαρο που να μπορεί να μας να δώσει το βηματισμό και την πορεία και την κατεύθυνση. Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Ελπίζω να τα καταφέρουμε γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να τα καταφέρουμε. Κατά τη γνώμη σας, ποια είναι τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να γίνει το Αμβαλά? Το πρόβλημα ήταν γιατί ο Δήμος Σερβίν Βολβεντού δεν είχε προϋπολογισμό. Υπάρχουν τα προβλήματα που ξέρετε με το δάνειο που δεν είχε ψηφιστεί, με τον προϋπολογισμό που ελπίζω και δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος ότι άμεσα μετά την ψήφιση του δανείου θα περάσει ο προϋπολογισμός, αλλά ούτως ή άλλως εμείς είμαστε στην επόμενη μέρα. Κάναμε την πρώτη συνεδρίαση που ήταν γνωριμίας και τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής, γιατί και η Επιτροπή είναι για πρώτη φορά στάθηκε κάτι, ένα παρόμοιο όργανο. Αποφασίσαμε να οριστούν υποεπιτροπές από υπαλλήλους του Δήμου με ευθύνη των διευθυντών των υπηρεσιακών παραγόντων, των προϊσταμένων των διευθύνσεων του Δήμου Σερβίων Βουλβεντού, ώστε να ενεργοποιηθούν και όλοι οι Δήμοι, όλοι οι υπάλληλοι του Δήμου, για να έχουμε το ταχύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ναι. Εγώ έβαλα ένα χρονοδιάγραμμα ότι ούτως ή άλλως μέχρι 7 Ιουλίου θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την περίπτωση των υπαλλήλων. Ποιοι υπάλληλοι θα πάνε στον ένα Δήμο, ποιοι υπάλληλοι στον άλλον. Και βέβαια δεν θα φτάσουμε στην καταληκτική ημερομηνία του 14 Αυγούστου που λέει ο νόμος, αλλά θεωρώ ότι μέχρι 20 Ιουλίου εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επομένως, το ζητούμενο πλέον είναι να οριστούν αυτές οι υποομάδες. Οι υποεπιτροπές έχουν ήδη οριστεί. Έχουν οριστεί. Ναι, βέβαια. Ναι, έχουν οριστεί 4 υποεπιτροπές από υπαλλήλους του Δήμου Σερβίων Βολβεντού, στις οποίες συμμετέχει και η νομική σύμβουλος του Δημάρχου, του νυν Δημάρχου. Συμμετέχουν και ο ορκωτός λογιστής και ο εξωτερικός συνεργάτης λογιστής του Δήμου Σερβίων Βολβεντού. Και ελπίζω στην συνεδρίαση που θα έχουμε την Πέμπτη να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα και του τρόπου λειτουργίας των επιτροπών. Μάλιστα. Να ρωτήσω, δεν το ξέρω. Υπάρχουν κάποιες ρυθμίσεις που πρέπει να ψηφιστούν και δεν έχουν ψηφιστεί ακόμα ή το κράτος έχει κάνει το δικό του κομμάτι υποχρεώσεων για τον διαχωρισμό των τη νομική κάλυψη του? Θεωρητικά σε νομικό επίπεδο μπορεί να υπάρχουν ερωτηματικά αν πρέπει να γίνει έτσι ή αλλιώς που διατυπώνουν και ο ορκωτός λογιστής διατύπωσε και κάποια άλλα λεφτά. Αλλά εμείς είμαστε εδώ να υλοποιήσουμε γιατί ούτως ή άλλως θα πρέπει να υλοποιηθεί. Τα όποια κενά ελπίζω να αντιμετωπιστούν ή με αποφάσεις υπουργικές ή με εγκυκλίους που θα προκύψουν στην πορεία. Κάτι ακόμα, επειδή πλέον έχουν εκλεγμένους δημάρχους Βελβεντού και Σερβίων, αυτοί βοηθούν στη διαδικασία, έχουν αρμοδιότητα ή δεν έχουν? Με σημερινή μου απόφαση έχουν οριστεί ως άτυπα μέλη της Επιτροπής για να λαμβάνουν γνώση και των διαδικασιών, αλλά και να έχουν άποψη για το τι μέλη γενέστε, πώς θα προκύψει. Και στην αυριανή συνάντηση που έχουμε, έχουν κληθεί να παραστούν. Ο ένας εκ των δύο που ανέφερε ο γραμματέας, ο κύριος Ελευθερίου, ο νέος εκλεγμένος δήμαρχος Σερβίων, νέος από την 1η Σεπτεμβρίου να λαμβάνει, θα ακούσουμε τις πρώτες δηλώσεις του, μια συνέντευξη που έδωσε στον σύνδεφο Σκάτη Μουτίδη σήμερα στα δελτία μας. Αυτά σε αργότερα, έτσι. Αλλάζουμε θέμα. Από αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Επάλ πρώτα και από την Παρασκευή τα γενικά λύκεια. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, στα στους συμμετέχοντες. Υπομονή. Να μην σε διακόψω, Βαγγέλη, συγγνώμη. Ναι. Να ενημερώσω και τους τηλεθεατές μας. Αύριο θα είναι μαζί μας εδώ η ψυχολόγος, η Χαρά Γαύρου. Την γνωρίζετε όλοι όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή. Θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα. Γιατί είναι μια περίοδος που την περάσαμε όλοι ως γονείς, εσύ ως μαθητής, όταν έδινες τις πανελλήνιες. Είναι
λοιπόν αυτό το έντονο στρες που δημιουργείται σε παιδιά και μαθητές λίγο πριν και όλη αυτή την, κατά τη διάρκεια των πανελλήνιων εξετάσεων. Mm. Οπότε αύριο θα τα συντονιστείτε. Έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα με την ψυχολόγο την Χαρά την Γάβρου. Θα πρέπει να μάθουν και οι... Όχι, πρέπει να μάθουν και οι συγγενείς των ανθρώπων που συμμετέχουν στις εξετάσεις το πώς μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική κατάσταση Βέβαια. Των παιδιών. Και την δική τους. Και την δική τους. Σωστό. Να διαχειριστούν μια δύσκολη κατάσταση. Okay. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε δηλώσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης. Τον ευχαριστούμε θερμά που μας παραχώρησε λίγο χρόνο, γιατί η σημερινή ημέρα είναι άκρος πιεσμένη για αυτούς, καθώς αύριο ξεκινούν οι εξετάσεις. Πρώτον, υπάρχει διαβεβαίωση ότι όλα θα είναι έτοιμα. Και δεύτερον, μας ενημερώνει για κάποιες παροχές της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, οι οποίες ενισχύουν τους, έχουν στόχο να ενισχύσουν τους μαθητές φέτος, όπως είναι η ψυχική στήριξη με ειδικούς. Κοιτάξτε, οι εξετάσεις όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή ξεκινούν για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η περιφερειακή μας διεύθυνση είναι έτοιμη. Είναι έτοιμη όπως κάθε χρόνο βέβαια και την φετινή χρονιά για εξασφαλίζοντας το κύρος, την αξιοπιστία και το αδιάβλητο των εξετάσεων. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε ό,τι προβλέπεται από τους νόμους να υπάρχει και βεβαίως έχουμε φροντίσει να καλύψουμε και πιθανές, έτσι, πιθανά προβλήματα τα οποία θα υπάρξουν. Οι μαθητές έχουν βεβαίως ενημερωθεί από τα σχολεία τους. Υπάρχουν αλλαγές στη διαδικασία στις επόμενες χρονιές, είναι ακριβώς? Όχι, η διαδικασία των εξετάσεων είναι ίδια, δεν υπάρχουν αλλαγές. Αλλαγές υπάρχουν αργότερα όταν θα συμπληρώσουν το μηχανογραφικό τους και βεβαίως και για εκείνη την φάση θα φροντίσουμε έτσι ώστε να είναι πλήρως ενημερωμένοι για το τι πρόκειται να συμβεί, έτσι ώστε να συμπληρώσει το βιογραφικό με τον καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, τονίζω ότι χρειάζεται να ανησυχούν, θα γίνουν όλα όπως πρέπει να γίνουν από τις υπηρεσίες τις δικές σας. Μία συμβολή σε γονείς και μαθητές. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα να πω ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση, να έχουν αισιοδοξία και με ήρεμο τρόπο να προσέλθουν στις εξετάσεις, να είναι βέβαιοι ότι οι καθηγητές οι εκπαιδευτικοί μας θα τους συμπαρασταθούν με τον καλύτερο τρόπο και βεβαίως το βοηθητικό και διοικητικό προσωπικό είναι στις θέσεις του έτσι ώστε να έχουμε μια πλήρη επιτυχία. Επίσης θα ήθελα να πω ότι από τη φετινή χρονιά έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία σε συνεργασία με το ΠΕΚΕΣ και με τα ΚΕΣΥ της περιφέρειάς μας. Έχουμε εξασφαλίσει την παρουσία ψυχολόγων σε όλη τη διάρκεια των εξετάσεων, από τις 9 μέχρι τις 2, στην Καστοριά, στην Κοζάνη, στα Γρεβενά, στη Φλόρινα και στην Πτολεμαΐδα, έτσι ώστε αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα και χρειαστεί ψυχολογική υποστήριξη κάποιους μαθητής ή η οικογένεια των μαθητών, μπορούν να απευθύνονται σε συγκεκριμένους ψυχολόγους. Έχουμε βγάλει το δελτίο τύπου και το έχουμε ανακοινώσει και τα ονόματα και τα τηλέφωνα στα οποία θα απαντούν. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι θα υπάρχει αυτή η ανοιχτή γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης η οποία θα συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο για την ολοκλήρωση των εξετάσεων. Εκπαιδευτική και η επόμενη είδηση, είπαμε ένα επίπεδο πιο πάνω. Θα δούμε πολύ ωραίες εικόνες από τη σημερινή ορκομοσία δύο τμήματων της ΣΤΕΦ στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Έχει ιδιαίτερη σημασία η ορκομοσία αυτή, γιατί γίνεται σε μια περίοδο όπου είναι στην τελική της έκφανση και πλέον έχει γίνει πράξη η συνένωση, η συγχώνευση ΤΕΙ και Πανεπιστημίου. Χαρακτηριστικό ότι το παρόν στην σημερινή ορκομοσία έδωσε και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου εκτός από τους δασκάλους του ΤΕΙ. Όμορφες εικόνες στην κάμερα Νεκτάριος Δουγαλής. Σημαντική ημέρα η σημερινή, το τέλος του δρόμου ή η αρχή του δρόμου για τα παιδιά αυτά?
Είναι το τέλος ενός δρόμου και αρχή ενός καινούριου δρόμου με περισσότερα εφόδια, με καλύτερες προϋποθέσεις θα έλεγα και εν πάση περιπτώσει να πρόκειται στα παιδιά να αξιοποιήσουν ό,τι πήραν μέχρι σήμερα για να συμβάλλουν στην πρόοδο της κοινωνίας μας σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα δύσκολη και που βέβαια έχει μεγαλύτερες απαιτήσεις από τους νέους πτυχιούχους. Αυτό βέβαια αντανακλά και τη δικιά μας υποχρέωση, σε ποιο βαθμό η προσπάθεια που κάναμε ή το περιεχόμενο σπουδών και η μόρφωση που παρέχουμε στα παιδιά εξασφαλίζει όλες αυτές τις προϋποθέσεις για να είναι καλοί άνθρωποι χρήσιμοι στην κοινωνία. Με τι εργαλεία φεύγουν τα παιδιά από εδώ? Θεωρείτε πως έχουν εξοπλιστεί με όσα χρειάζονται για να βγουν στην αγορά εργασίας και να είναι σωστοί επαγγελματίες? Αυτό είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εξυγχρονίζουμε τα προγράμματα σπουδών προσαρμόζοντάς τα στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Και αυτό είναι υποφίλημα να το κάνουμε στο τέλος. Επειδή πάντα το τέλος συνδυάζεται και με την αρχή, όταν τελειώνει κάτι αρχίζει κάτι άλλο, είναι το τέλος της ακαδημαϊκής τους εφηβείας θα έλεγα και είναι η αρχή του επαγγελματικού τους βίου. Είναι σήμερα προφανώς μια ξεχωριστή μέρα για τα παιδιά που ορκίζονται, γιατί από σήμερα θα βγουν, τελειώνουν με τις σπουδές τους, τελειώνουν βασικά και με ένα είδος ζωής που θεωρείται από τις καλύτερες περιόδους της ζωής τους και αρχίζουν και μπαίνουν σε ένα στάδιο πια όπου οι δυσκολίες είναι αρκετά μεγαλύτερες από αυτές της φοιτητικής ζωής. Βέβαια εμείς επειδή θεωρούμε ότι τους εκπαιδεύουμε αρκετά καλά και μάλιστα οι πτυχιούχοι μας είναι αυτοί που έχουν πολύ μεγαλύτερη ζήτηση από σχεδόν όλα τα υπόλοιπα ΤΕΗ, θεωρούμε ότι θα τα καταφέρουν και στον επαγγελματικό τους βίο και θα είναι άξιοι αύριο επαγγελματίες της επιστήμης της οποίας έγιναν κάτοχοι. Τι συμβουλή θα δίνετε στα παιδιά αυτά, τι θα πρέπει να τους μείνει φεύγοντας σήμερα από εδώ? Η βασική συμβουλή είναι ότι δεν πρέπει να φοβηθούν τίποτα. Η ζωή είναι μπροστά, έχουν μόνο μέλλον, το παρελθόν το χρησιμοποίησαν για να επενδύσουν σε αυτό το μέλλον και θεωρώ ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν σε κάθε είδους δυσκολία που θα προκύψει στη ζωή τους. Και τους εύχομαι πέρα από το καλή δύναμη και καλή τύχη σε όλους τους. Ναι, είναι μια συμβολική μέρα. Είναι η πρώτη ορκομοσία όπου το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πρακτικά αποδίδει τίτλους τεχνολογικού κύκλου. Οπότε η απόφοιτη του ΤΕΗ, αυτή είναι η πρώτη απόφοιτη από το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα μετά την ενσωμάτωση του ΤΕΗ στο Πανεπιστήμιο. Όντως μια συμβολική μέρα, μια ιστορική στιγμή για το Πανεπιστήμιο και σαφώς μια εξαιρετική μέρα αισιοδοξίας για το ξεκίνημα των νέων αποφύτων μας. Αν θα έπρεπε να φύγουν με κάτι στο μυαλό στα παιδιά αυτά, επειδή είστε και πολύ έμπειρος στη δουλειά σας, τι θα θέλετε να τους πείτε, μια συμβουλή ή ένα μήνυμα για να το πάρουν μαζί τους φεύγοντας σήμερα? Πρέπει να έχουν αυτοπεποίθηση για το υπόβαθρο το οποίο έχουν αποκτήσει και να πιστέψουν βαθιά σε στόχους που πρέπει να θέσουν για τη ζωή τους, για το ρόλο τους στην κοινωνία. Θεωρώ ότι έχουν το υπόβαθρο, απλώς πρέπει να το στηρίξουν, να το καλλιεργήσουν και να κινητοποιήσουν όλες τις ψυχικές δυνάμεις για να πετύχουν τους στόχους τους. Πάμε που θέλω εξετάσουν τους λόγους και αμήλυτες επιχειρητές. Απαστά, αλλά και από προστατικά βιώματα εικάζω, τις σκέψεις και λες παράλληλα, είχατε την ευκαιρία να ζήσετε τις εμπειρίες χώρο, όπου είχατε την ευκαιρία να σπουδάσετε ορισκόμενα και δυναμικά αντικείμενα, πάλι περισσότερο όχι πάντα από την επιλογή σας στο εξωτερικό. Με την ελπίδα της επιστροφής. Μπροστά στη σκέψη, κάποιοι λιγότερο ίσως δικαιωμένοι για την επιλογή σας να σπουδάσετε το συγκεκριμένο αντικείμενο. Ωραίες εικόνες. Με αυτές τις εικόνες λοιπόν πάμε στην Πτολεμαΐδα και στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Θα κάνω όσο γίνεται πιο γρήγορα. Ξάφνιασαν τους οδηγούς και τους διερχόμενους η εικόνα σήμερα το πρωί στην εφορία της Πτολεμαΐδας όπου βρέθηκε ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγό θα έλεγα, μεγάλο όχημα μπροστά στην είσοδο της εφορίας και από τα μπαλκόνια εργάτες πετούσαν αρχιακό υλικό, χαρτιά, πάνω στην καρότσα του φορτηγού. Λίγο μετά από το ρεπορτάζ μάθαμε ότι
παλιό αρχείο που έχει λήξει και δεν ισχύει πια, μαζεύτηκε μετά από πληστηριασμό. Εταιρεία από Αθήνα πήρε αυτό το έργο. 20 τόνους λοιπόν αρχείο από την εφορία που δεν είναι πια χρήσιμο πάει προς ανακύκλωση. Αυτή ήταν η εικόνα. Το λέω για τους πολίτες που είδαν αυτό το φορτηγό και δεν κατάλαβαν τι ακριβώς συμβαίνει. Αναρωτιόντουσαν τι συμβαίνει. Ακριβώς. Μία ακόμη είδηση από την Εθελοντική Διασωστική Ομάδα του Ελεμαΐδας. Από σήμερα έχουν στη διάθεσή τους οι εθελοντές διασώστες ένα τετρακίνητο αυτοκίνητο το οποίο είναι μάλιστα διπλοκάμπινο όπως λένε και είναι ένα ημιφορτηγό με καλότσα το οποίο θα χρησιμοποιούν για τις οποιασδήποτε ανάγκες χρειαστούν ακόμη και για διάσωση σε ορεινή περιοχή. Κόστησε 7.000 ευρώ, ήταν ελαφρώς μεταχειρισμένο, είναι ένα εργαλείο για τους διασώστες. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τους διασώστες, τους εθελοντές. Mm. Το δείχνουν κάθε φορά που χρειάζεται και είναι αξιέπαινοι. Στο εκκλησιαστικό κομμάτι να σας πω ότι αύριο είναι η ανάληψη του Κυρίου, γιορτάζει ο Περδίκας, η τοπική κοινότητα, η ομώνυμη εκκλησία. Σήμερα το βράδυ υπάρχει πανηγυρικός εσπερινός. Το επίκεντρο θα είναι η τοπική κοινότητα Περδίκα που σημειωτέων είναι το μεγαλύτερο χωριό της Πτολεμαΐδας του Δήμου Ιορδέας. Και ένα παράξενο, παραλυπόμενο από τις εκλογές και με αυτό θα κλείσουμε, είναι αυτό που θα παρουσιάσουμε ως καταγγελία, καθώς στο Καριοχώρι υπήρξε ένας υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος τελικά δεν εξελέγει, όμως στη γενέτειρά του στο Καριοχώρι, ενώ ψήφισε ο ίδιος τον εαυτό του, ο πατέρας του, η μητέρα του, οι συγγενείς, φίλοι, πόσοι θα μπορούσαν να είχαν μαζευτεί, στο τελικό αποτέλεσμα τη βραδιά των εκλογών δεν κατέγραψε κανένα ψήφο. Και αυτό είναι αξιοπερίεργο, μάλλον έγινε κάποιο λάθος στην καταμέτρηση. Προφανώς οι ψήφοι πήγαν κάπου αλλού, ο ίδιος είχε αποτέλεσμα 0 και αυτό το καταγγέλει ο πατέρας του, ο Γιάννης ο Διαμαντίδης, ο οποίος είναι ένας γνωστός στην Πτολεμαΐδα, καταγγέλει αυτό το περίεργο που συνέβη στο χωριό του. Ενώ ψήφισε το γιο του, τελικά η ψήφος του χάθηκε. Μάλιστα. Να δούμε αυτό το βίντεο και με αυτό σας αποχαιρετούμε. Καλώς απόγευμα Κωνσταντίνε, πάμε να δούμε αξιοπερίεργο. Ο γιος σας ήταν κύριε Διαμαντή υποψήφιος. Ναι. Στο Καριοχώρι. Στο Καριοχώρι. Με δημοτικό συνδυασμό. Ασφαλώς. Τον ψηφίσατε εσείς, η σύζυγός σας, ο ίδιος ψήφισε τον εαυτό του. Ο άλλος ο αδερφός του. Ο αδερφός του, συγγενής, ναι. Τέλος πάντων κάποιοι άνθρωποι τον ψήφισαν. Πόσο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν 0. Δεν πήρε ούτε ένα ψήφο, λέει, ούτε ένα Καριοχώρι. Και έκανα ερώτηση, λέω κι εγώ, πώς είναι δυνατόν, αν το χωριό ολόκληρο να μην ψήφισε, οι τέσσερις, εμείς που είμαστε τέσσερις, έπρεπε να έχουμε εκεί πέρα. Και εκτός αυτού, και όταν πήγε να ψηφίσει ο ίδιος, ναι, σβήσανε του μικρού το όνομα και πάει ο μικρός να ψηφίσει και τον λένε τον μικρό, έχεις ψηφίσει. Μα κυρία μου λέει, τώρα έρχομαι εγώ, λέει, πώς είναι δυνατόν να έχω ψηφίσει. Τώρα έρχομαι να ψηφίσω, λέει. Φώναξε το παιδί με το ζώο. Κάνατε έσταση, τι έγινε τελικά? Μπερδέψαν τα ονόματα και τα δώσαν αλλού τους ψήφους. Ναι, τα δώσαν αλλού τους ψήφους. Αυτό το λάθος έγινε και λέει, δεν ξέραμε, δεν είχαμε, λέει, φορευτική ήταν αυτή εδώ πέρα, λέει, δεν ήταν εγγράμματη και ξέρω εγώ. Και άμα δεν ήταν εγγράμματη, γιατί βάζετε αγράμματους ανθρώπους, λέω, δεν μπορούσατε να βάλετε κανέναν εγγράμματο. Φοβερό. Αυτά. Και πάμε στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φωτεινή, σε σένα και τους τηλεθεατές. Να πούμε λοιπόν από Καστοριά για σήμερα. Μεταξύ αυτών που θα πάρουν εφάπαξ 1.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση είναι και 7 άνεργοι στην ΕΔΙΚΑ ΑΕ που επλήγησαν από το λουκέτο που έβαλε η εταιρεία και έμειναν άνεργοι. Η απόφαση αυτή υπεγράφει από την Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και αλληλεγγύης και βέβαια εντός των ημερών θα βγουν τα λεφτά τους στην τράπεζα. Είναι ένα από τα ευχάριστα για τους 7 αυτούς που έχουν τόσο καιρό άνεργοι. Mm. Η άλλη είδησή μας είναι ότι η κατάργηση του υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας στο Δήμο Άργους Οριστικού προκάλεσε την αντίδραση του Δημάρχου Παναγιώτη και Παψόγλου, ο οποίος απέστειλε έγγραφο στον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος, το οποίο βέβαια κοινοποιεί και στις αρχές του νομού.
σημειώνοντας πως η κατάργηση του υποκαταστήματος στο Άργος Οριστικό αποτελεί προσβολή για τους κατοίκους του Δήμου. Και να κλείσω με μια τελευταία είδηση. Μετά την κύρωση της μελέτης του υποχρεωτικού αναδασμού του Τμήματος Αγροκτήματος Ποριάς Καστοριάς, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θόδωρος Καρυπίδης για την πραγματοποίηση του αναδασμού 2.034.000 στρεμμάτων καλλιεργήσιμης γης έχει εγκρίνει το ποσό των 143.000 ευρώ. Αυτά από Καστοριά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα, Θανάση. Εμείς από το σημείο θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας η Βαγγέλης Παπαδόπουλος και ο Λάζαρος Μισαηλίδης. Ο Λάζαρος Μισαηλίδης και ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος θα σχολιάσουν λοιπόν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών και των αυτοδιοικητικών εκλογών. Μικρό διαφημιστικό και επιστροφή. Επιστροφή εδώ στο στούντιο της ώρας Εχμής και πάμε στην Φλόρινα και στον Θανάση Γεωργούλα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Φλόρινα. Βροχερή φαντάζομαι, Φλόρινα και κρύα. Άστο, εντάξει, να μην τα επαναλάβουμε γιατί ο κόσμος έχει κουραστεί. Από το πρωί στην αγορά ακούω να διαμαρτύρονται συνεχώς για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά φωτεινή την ακόμα. Ακόμα αύριο υπομονή. Έλα, Θανάση, πώς τα δικά μας. Πώς έλεγαν στο χωριό μου οι γέροι. Με το Θεό δεν το βάζουμε. Έτσι. Ακόμα και τώρα λοιπόν, το λένε. Έτσι. Έλα, πάμε Θανάση. Σε μια δράση που πρόκειται να υλοποιηθεί στη Φλόρινα και πρόκειται για την εγκατάσταση σταθμού μέτρησης κατολιστήσεων στο λόφο του Αγίου Παντελεήμονα. Είναι η πλαγιά δίπλα από την πόλη της Φλόρινας. Είναι μια συνεργασία του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Ομίλου Φλόρινας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Τμήματος Γεωλογίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Πρόκειται για έναν υπερσύγχρονο εξοπλισμό του σταθμού που θα συνδεθεί με ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης μετεωρολογικών παραμέτρων και θα αποτελέσει ασπίδα προστασίας για την πόλη της Φλόρινας αλλά και τον ορειβάτη και τον περιπετητή, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Για το λόγο αυτό αύριο 6.30 ώρα θα παραχωρήσουν οι αρμόδιοι του Διοικητικού Συμβουλίου του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Ομίλου Φλόρινας συνέντευξη τύπου στις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην πλαγιά του Αγίου Παντελεήμονα, γιατί αυτοί παραχωρούν το σχετικό χώρο για την εγκατάσταση τοποθέτηση αυτής της εγκατάστασης. Πάμε μέχρι το Αμίντο, γιατί εκεί είχαμε μια υπογραφή σύμβαση του Δήμου Αμιντέου συγγνώμη, με τον ανάδοχο του έργου που πρόκειται να κατασκευάσει να προχωρήσει την ανακατασκευή του δικτύου και σημείου υδροληψίας της τοπικής κοινότητας Φιλότα. Και να φερθώ κλείνοντας στην οριστική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τις δημοτικές ενότητες για το Δήμο Φλόρινας, μάλλον εκλέγεται πρόεδρος ο κύριος Κώστας Ρόζας. Αυτά από τη Φλόρινα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θανάση. Καλό σου απόγευμα. Πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ τώρα για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων. Έχουμε παράταση λόγω και των πολιτικών εξελίξεων, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις φορολογικές δηλώσεις και την κατάθεσή τους. Ακριβώς, λόγω των επικείμενων εθνικών εκλογών δόθηκε παράταση στην καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων και έτσι η ημερομηνία που έλεγε στις 30 Ιουνίου μετατέθηκε για 29 Ιουλίου. Βέβαια, να ενημερώσουμε ότι αυτή η παράταση αφορά τόσο τα φυσικά πρόσωπα αλλά όσο και τα νομικά, αλλά δεν δίνεται παράταση στην ημερομηνία πληρωμής. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι όποιος φίλος ή φίλη κάνει τη φορολογική του δήλωση στις 29 Ιουλίου, θα πρέπει ακριβώς την επόμενη μέρα, στις 30 Ιουλίου, να πληρώσει και την πρώτη δόση. Οπότε εγώ αυτό το οποίο έχω να προτείνω στους φίλους τηλεθεατές είναι να σπεύσουν να κάνουν τις φορολογικές τους δηλώσεις
ούτως ώστε να έχουν ένα χρονικό ορίζοντα μπροστά προκειμένου να γνωρίζουν τη φορολογική τους υποχρέωση. Έχουμε και αλλαγή σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις. Ακριβώς. Στο πλαίσιο των παρατάσεων οι οποίες δοθήκανε πριν κλείσει το κοινοβουλευτικό έργο της Βουλής, δόθηκε και μία παράταση και για τις ρυθμίσεις των 120 δόσεων, τόσο για την εφορία όσο και για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και πλέον η καταληκτική ημερομηνία εναρμονίστηκε και για τις δύο τις ρυθμίσεις στις 30 Σεπτεμβρίου του 2019. Και πάμε στα Γραβενά και στο Χρήστο Μίμη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτεινή. Να πω ότι μπόρα ήταν και πέρασε. Πριν από λίγα λεπτά εδώ στην πόλη των Γραβενών είχαμε έτσι ένα καιρικό φαινόμενο που συναντάμε συχνά αυτές τις ημέρες. Χθες δεν το είδαμε καθόλου. Σήμερα όμως εδώ το νιώσαμε. Όπως επίσης έμαθα ότι το νιώσατε και εσείς. Χθες στην Κοζάνη ήταν έτσι έντονα τα φαινόμενα σε ό,τι αφορά τον καιρό. Λοιπόν, να έρθουμε στις δικές μας ειδήσεις, Φωτεινή, για να σου πω ότι από το Επιμελητήριο Γρεβενών έχουμε μια πρόσκληση προς τους επαγγελματίες και μέλη του Επιμελητηρίου Γρεβενών για να συμμετάσχουν στην πρώτη πολυκλαδική έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών Δυτικής Μακεδονίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 21 έως και 24 Ιουνίου. Μια πρόσκληση λοιπόν που απευθύνεται σε όλους όσους θέλουν να ξεφύγουν από την εσωστρέφεια. Να πω επίσης ότι υπάρχει και μια εκδήλωση, Φωτεινή, η οποία εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο. Αναφέρομαι στην τέταρτη χοροδιακή συνάντηση των Γρεβενών, κάτι το οποίο για 4 συνεχόμενα χρόνια μας το έχει θυμίσει, μας το έφερε θα έλεγα, όχι επανέφερε, μας το έφερε ο Σύλλογος Γραμμάτων και Τεχνών των Γρεβενών με πρόεδρο τον κύριο Πουρνάρα. Μιλώ λοιπόν για μια συνάντηση η οποία θα γίνει, είπαμε, το Σάββατο, την οποία συνάντηση αυτή θα την καλύψουμε ελπίζοντας βέβαια να πάνε όλα καλά. Θα την καλύψουμε όλη αυτή την εκδήλωση. Συμμετέχουν αρκετές χοροδίες από τη Δυτική Μακεδονία και επειδή αύριο, Φωτεινή, έχουμε κανονίσει να κάνουμε μία συνέντευξη το απόγευμα, την ώρα όπου θα κάνουν μία πρόβα general, έτσι, όπως μου την είπε ο κύριος Πουρνάρας, να μην πω περισσότερα για αυτή, θα έχουμε την δυνατότητα να παίξουμε και βίντεο, δηλαδή με τις δηλώσεις του κύριου Πουρνάρα αναφορικά με αυτή την τέταρτη χοροδιακή συνάντηση. Πολύ ωραία. Επίσης, Φωτεινή, λέγαμε προχθές τι γίνεται με τους υποψηφίους των Γρεβενών αναφορικά με τις εκλογές που θα έχουμε, τις βουλευτικές εκλογές. Είχε πάρα πολύ καιρό, αυτή είναι η αλήθεια, ο κύριος Τιμολέων Κόψαχίλης να στείλει επιστολή. Το είδαμε και αυτό εχθές. Υπάρχει δηλαδή από το στρατόπεδο του κύριου Τιμολέοντα Κόψαχίλη μια κινητικότητα, μια επιστολή με την οποία ευχαριστεί τους νέους εκλεγέντες τόσο στο Δήμο Δεσκάτης όσο και στο Δήμο Γρεβενών όσο και στην περιφέρεια βέβαια Δυτικής Μακεδονίας. Και πριν λίγα λεπτά, πριν πω στο στούντιο, πριν έρθω εδώ για να μιλήσουμε, είδαμε και τον κύριο Χρήστο Βλάχο Κώστα, ο οποίος ήταν έτσι με μια μεγάλη παρέα, γεγονός που σημαίνει ότι Δεσταίνεται το κλίμα. Δεσταίνεται το κλίμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Χρήστο. Καλό σου απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Εμείς τώρα ερχόμαστε εδώ στο στούντιο της ώρας εχμής. Τώρα και να πω, η χαρά μου είναι μεγάλη και να μην σας το πω, να μην σας το δηλώσω. Είναι αυτονόητο και καταλαβαίνετε γιατί. Είναι λοιπόν μαζί μου εδώ ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος και ο Λάζαρος Μισαηλίδης. Να πω ο Λάζαρος Μισαηλίδης και ο Βαγγέλης Παπαδόπουλος. Όπως συνηθίζαμε, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέρω ποιος θα θυμαλώσει για ποιο όνομα λες πρώτο. Δεν είστε από τους παλιού. Τηλεθεατές μας εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Λάζαρος και ο Βαγγέλης σχολίαζαν κάθε μέρα, είχαν τον σχολιασμό της πολιτικής επικαιρότητας. Χαίρομαι πολύ πραγματικά που είστε εδώ μαζί μου. Από τις εκλογές του Γενάρη, να συμπληρώσω, του 2015, και περάσαμε μαζί με τον Λάζαρο και με σένα, Φωτεινή, τις εκλογές, μάλλον το μετεκλογικό κλίμα του Ιανουαρίου, το δημοψήφισμα, τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Και όλη αυτή την ένταση, τους κραδασμούς. Και η οποία ήταν μια περίοδος η οποία ήταν μάλιστα πολύ σημαντική για την ελληνική ιστορία, αν το θέλετε. Και μάλιστα το λέω ελληνική ιστορία, πολύ σημαντική και σηματοδότησε αρκετά πράγματα, φαντάζομαι, όλη αυτή η περίοδος.
Ιστορία συνέχεια λοιπόν, όπως φαίνεται, μιας και τα... έχω την εντύπωση, θα μου πείτε, αν και δεν νομίζω ότι κάνω λάθος, ότι το 9,7 ήταν η διαφορά στις ευρωεκλογές μεταξύ των δύο πρώτων κομμάτων. Νομίζω ότι δεν υπήρξε ποτέ ξανά τόσο μεγάλη διαφορά. Δεν υπήρξε. Υπήρξε, Λάζαρε. Όχι, δεν υπήρξε ποτέ μια τέτοια διαφορά. Να ξεκινήσουμε με το Λάζαρο, λοιπόν. Βέβαια... μεγάλη διαφορά που οφείλεται και πώς οφείλεται. Και λόγω ηλικίας να ξεκινήσουμε με το Λάζαρο. Ναι. Και εγώ σ' αγαπώ πολύ. Λοιπόν, ευχαριστώ για το σεβασμό που μου δείχνετε, τέλος πάντων, ο μεγαλύτερος εδώ του τραπεζιού. Έχει πολλές, ας το πούμε, πολλές αναγνώσεις αυτό το αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι το πιο βασικό, αυτό που είναι, και το λέμε και το λέγαμε όλοι, ας πούμε, παράδειγμα, ότι αυτή η δημοσιονομική αναπροσαρμογή γίνεται μόνο σε πολέμους. Εντάξει, το έχουμε πει, αυτό το παραδέχονται όλοι, και οι μεν και οι δεν και η τωρινή δεν κυβέρνηση. Ήταν πόλεμος, Λάζαρε. Ήταν πόλεμος, πραγματικά ήταν πόλεμος. Και θα το κάνω ακριβώς σύγκριση με τους πολέμους που είχαμε ιστορικά σε αυτόν τον τόπο, ακόμα και από κερδοφόρους πολέμους. Εντάξει, πάντοτε ο ηγέτης της εκάστοτε κυβερνήσεως, να μην πω για Βενιζέλο, για τον οποιοδήποτε, δεν θέλω να αναφερθώ, ας πούμε, τώρα ιστορικά, έβγαινε πάντοτε λαβωμένος, ακόμα και κερδοφόρος να ήταν ο πόλεμος αυτός. Εντάξει. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή τώρα, μέσα σε αυτήν την πολεμική τέτοια που είχαμε τόσα χρόνια, και μάλιστα ήταν ένας πόλεμος παρατεταμένος, θα έλεγα, εντάξει, ο οποίος δεν ξεκίνησε επειδή διακυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαστε και δίκαιοι, εντάξει, ξεκίνησε από προηγούμενη περίοδο. Απλά ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την τύχη ατυχία, τύχη για το ελληνικό κράτος, για μένα, γιατί έβγαλε μέσα από αυτόν τον πόλεμο, αν το θέλετε, από αυτή τη διαδικασία του πολέμου ο ΣΥΡΙΖΑ, με το ότι βγήκαμε από τα μνημόνια κτλ. Και σε αυτό κανένας δεν μπορεί να πει όχι. Ατυχία, γιατί ήταν αυτός που πήρε το blame, να το πω στα αγγλικά, δηλαδή το φταίξιμο, να το πω στα ελληνικά, συγγνώμη που μου ήρθε πρώτα η αγγλική λέξη, που είχε την ατυχία να δεχτεί αυτός την φθορά τη συγκεκριμένη. Πιστεύω ότι αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα, ένα από τα θέματα, μάλλον, για ποιον λόγο υπήρχε αυτή η τεράστια διαφορά. Δεν μπορείς μέσα σε ένα πόλεμο, όσο και να έχεις κερδίσει, ό,τι και να έχεις κερδίσει, εφόσον είναι πόλεμος και βγαίνεις λαβωμένος, αυτοί που λαβώθηκαν, και αυτοί που λαβώθηκαν περισσότερο από όλους, εννοείται ότι δεν μπορούν, ότι δεν θέλανε καν να μπούμε σε αυτόν τον πόλεμο. Τι εννοείς? Ποιος από εμάς ήθελε να μπούμε σε μια περίοδο... Εννοείς τη μεσαία τάξη, τη μεσαία τάξη. Όχι, η μεσαία τάξη, επειδή ακούω και πολλά να λέγονται για τη μεσαία τάξη, ότι η μεσαία τάξη είχε, ας το πούμε, το μεγαλύτερο ρόλο, και αυτή ουσιαστικά εκδικήθηκε τον Τσίπρα, ή τον ΣΥΡΙΖΑ, αν το θέλετε. Δεν έκανε πολλά πράγματα για τη μεσαία τάξη, αυτό είναι σίγουρο. Εγώ είμαι στη μεσαία τάξη, είμαι ένας άνθρωπος, είμαι καθηγητής, δουλεύω σαν καθηγητής χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι είδα, ας το πούμε, είτε αν το θέλετε το εισόδημά μου, είτε αν το θέλετε γενικά την διαβίωσή μου να γίνεται πολύ καλύτερη. Σίγουρα όμως αυτό που είδα, δεν είδα μια περαιτέρω κατρακύλα από αυτή που έβλεπα μέχρι το 2014. Mm. Προσωπικά τώρα... αυτά τώρα ο καθένας μπορεί να τα αναγνώσει όπως θέλει. Δεν είχες το στρες και το άγχος, εννοείς, ότι μπορεί να περικοπεί ο μισθός σου ανά πάση στιγμή? Ένα ήταν αυτό, ένα ήταν οι εντάσεις που είχαμε μέσα στο ίδιο το σχολείο. Εγώ έζησα και τις δύο τις κρίσεις. Και αυτή που ήταν μέχρι το 2014 και αυτή που ήταν μετά το 2014. Mm. Μέχρι το 2014 είχαμε κάποιες εντάσεις μέσα στο σχολείο, στον χώρο που δούλευα, ας το πούμε. Κάποιες αντιπαραθέσεις, όχι σε σχέση με τα κομματικά, εντάξει, σε σχέση με την ανακατανομή που έγινε. Υπήρξε πόλωση, Λάζαρε, όχι, όχι, το ξαναλέω, όχι σε σχέση με τα κομματικά, δεν ήταν αυτό, ή σε σχέση με την κρίση. Ήταν σε σχέση με διάφορες κινήσεις που είχαν γίνει μέσα στο ίδιο το σχολείο, γιατί είχαν γίνει συγχωνεύσεις σχολείων, ερχόταν και έπαιρνε ο ένας τη σειρά του άλλου, δηλαδή δεν ήταν πολιτικό το ζήτημα, εντάξει, να πούμε. Ήταν επειδή φτιάξανε όλα αυτά τα πράγματα και δημιούργησαν, ας πούμε, και αυτό βέβαια ήταν και ένας αποπροσανατολισμός από τα προβλήματα, εντάξει, που αυτό το πράγμα, πάλι μέσα στην κρίση, δεν το είχαμε μετά το 2014, μετά το 2015, αν το θέλετε. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι η μεσαία τάξη, δηλαδή λένε όλοι ότι επλήγει και η μεσαία τάξη. Δηλαδή, πριν το 2014 η μεσαία τάξη περνούσε καλά? Να κάνουμε λίγο αυτή την ερώτηση. Ή να το πάμε και πριν, συγγνώμη λίγο για να τελειώσω, χίλια συγγνώμη, Βαγγέλη μου, ή να το πούμε πριν από την κρίση. Η μεσαία τάξη ευημερούσε.
Δεν νομίζω ότι ευημερούσε. Και ακόμα και εγώ, προσέξτε που πάω, πάω πολύ πιο πίσω. Πάω πριν από την κρίση. Η μεσαία τάξη πάντα ήταν η τάξη η οποία και επειδή έβγαζε λίγο παραπάνω λεφτά και επειδή ήταν η πρώτη, και επειδή ήταν και πολυπληθής, ήταν πάντοτε η πρώτη που στόχευε, σε εισαγωγικά στόχευε, κάθε κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, εντάξει, για να είμαι δίκαιος, στόχευε οποιαδήποτε για να μπορέσει να κάνει οικονομία. Mm. Εντάξει, να το πούμε έτσι. Και πιστεύω ότι, και να το πούμε κι αλλιώς, δηλαδή, εάν θα αλλάξει τώρα η κυβέρνηση, η μεσαία τάξη ξαφνικά θα αρχίσει να περνάει καλά, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. 13. Θα το δούμε, δεν είναι πολύ μακριά το πώς θα συμπεριφερθεί στη μεσαία τάξη ή η επόμενη κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή. 13 με 16, Βαγγέλη, υπήρχε μεσαία τάξη. Και πολύ καλά κάνεις και μου λες αυτή την ερώτηση, γιατί ήθελα να συμπληρώσω πριν πω τα δικά μου, να συμπληρώσω στο Λάζαρο, να αντιπαρατεθώ μάλλον λέγοντας ότι η μεσαία τάξη πριν την κρίση ουσιαστικά δεν υπήρχε, γιατί μικροαστικοποιήθηκε. Δηλαδή, μεγάλωσε ένα level. Δεν έχει σημασία. Αστικοποιήθηκε πότε, από το 10 και ύστερα. Όχι. Αστικοποιήθηκε πριν την κρίση. Από τη δεκαετία του 80 και μετά, η μεσαία τάξη συνεχώς ακολουθούσε μια ανωδική πορεία. Έτσι δεν υπήρχε φτωχοποιημένη τάξη, ή αν υπήρχε, υπήρχε σε πολύ μικρό ποσοστό, η οποία φτωχοποιημένη πριν το 80 τάξη έγινε ξαφνικά μεσαία τάξη. Οπότε, σε αυτό συμφωνώ και εγώ. Μπράβο. Οπότε ήρθε και η κρίση. Συγγνώμη λίγο, να είμαστε και δίκαιοι, να πούμε ότι και σε αυτό εδώ έχει μεγάλη ευθύνη ο Ανδρέας Παπανδρέου. Γιατί όπως όλες είπες, οι κυβερνήσεις, δεν ήταν μόνο θέμα Ανδρέα Παπανδρέου. Έφερε σωστά το 80, γιατί αν θυμάσαι από το 81 και μετά έγινε αυτό το ξεπέταγμα. Λάζαρε, πριν, δεν πολύ χρόνο. Ναι, πριν υπήρχε η επταετία και μετά υπήρχαν οι κραδασμοί της, ναι, της επταετίας. Γι' αυτό, ναι, το έθεσα από το 80 και μετά. Θα συμφωνήσω. Ωραία. Οπότε, θα πω λίγο για το αποτέλεσμα που ρώτησες, Φωτεινή, ότι εγώ έχω μία ανάγνωση και για τους δύο. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει μεγάλη ευχαρίστηση και στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πρωθυπουργό, θα πρέπει να δίνει, και λύνει και τα χέρια του πρόεδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και συγκεκριμένα, και θα σου πω ακριβώς, τον Αλέξη Τσίπρα τον παγιώνει ως δύναμη, ως μία δύναμη, μία από τις δύο, δηλαδή ως ο ένας πόλος του διπόλου, από τη μία, και από την άλλη του λύνει τα χέρια, δίνοντας την δυνατότητα στον ίδιο να κάνει στο κόμμα του τη δεύτερη εκαθάριση, που λέω εγώ. Ενισχύθηκε ο δικοματισμός. Αυτό είναι καλό για μένα. Είναι καλό. Αυτό είναι καλό για μένα, γιατί δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα στην Ελλάδα για πολυκομματισμό τη στιγμή που τα μικρά κόμματα έχει δείξει πρόσφατη ιστορία ότι είναι ουρές των δύο μεγάλων. Οπότε, γιατί να μην πάω στα δύο μεγάλα, ας πούμε, κόμματα με τις όποιες αντιδράσεις με εσωτερικές αντιπολιτεύσεις και να ακολουθώ το πρώτο κόμμα ή το δεύτερο μέσω μιας σουράς η οποία μου δίνει σκαλοπάτι για να έρθω και να διεκδικήσω αρχηγικά και ηγετικές θέσεις στο πρώτο ή στο δεύτερο κόμμα. Γιατί μιλάς αυτό για έγινε. Αυτοδυναμία ουσιαστικά. Αυτό έγινε. Το έκαναν οι ΑΝΕΛ ήδη στην πρόσφατη σωρία. Είδαμε την κυρία Κουντουρά, από υποψήφια βουλευτής, ας πούμε, τον ΑΝΕΛ, είχε εξελιχθεί σε υπουργό τουρισμού, σε υφυπουργό τουρισμού, σε τουρισμό τουρισμού, και εκλέχθηκε με άλλο κόμμα ευρωβουλευτής. Εντάξει, αν δεν υπήρχαν οι ΑΝΕΛ, την κυρία Κουντουρά ίσως δεν την ξέραμε. Εντάξει, ακόμα υπήρχε όμως και η δράση του Υπουργείου Τουρισμού. Τέλος πάντων, εντάξει. Το οποίο δεν μπορούμε Και θέλω να πω ότι και η δεύτερη είναι η εκαθάριση, η δεύτερη ευκαιρία που δίνει στο Τσίπρα, το αποτέλεσμα αυτό, είναι η δεύτερη εκαθάριση. Η πρώτη εκαθάριση έγινε το 2015, όταν έφυγαν η αριστερή πλευρά του αριστερού ΣΥΡΙΖΑ, η πιο αριστερή μάλλον, η πλευρά του, που ήταν η πλευρά του Λαφαζάνη και συγκεκριμένα το κόμμα Λαφαζάνης, Κωνσταντοπούλου της ΛΑΕ. Δίνεται ευκαιρία να κάνει μια δεύτερη εκαθάριση. Λοιπόν, θέλω να σταθώ σε δύο σημεία αυτή τη στιγμή. Στο γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι περιμένουμε από αυτό, και γιατί κέρδισε η Νέα Δημοκρατία και τι περιμένουμε από αυτήν. Το δικό μου ανάγνωσμα είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αν πάρουμε τη μικρογραφία του νομού μας,
και την κάνουμε αναγωγή στο σύνολο της Ελλάδας. Μπραβού της περιφέρειας, θα δούμε το εξής. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος για μένα συγκεκριμένα, σαν Βαγγέλης, να ψηφίσω έναν βουλευτή αυτή τη στιγμή του ΣΥΡΙΖΑ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Και θα σας πω ακριβώς για ποιο λόγο. Γιατί πρώτον, εκτός του Μίμη Δημητριάδη δεν είναι κανένας άλλος αιρετός, με σταυρό, αυτό εννοώ, ήταν εκλεγμένοι με λίστα, οι οποίοι δεν είχαν μετρήσιμα μεγέθη σε προηγούμενες εκλογές ή σε άλλες εκλογές. Πλην του κυρίου. Δεν εκλέχτηκαν, αυτό λέω. Δεν ήταν εκλεγμένοι με το ΣΥΡΙΖΑ, απλά έγινε η πρώτη εκαθάριση. Ο μόνος που έμεινε ήταν ο Μίμης Δημητριάδης, με σταυρό, ναι. Και ακολούθησαν οι άλλοι τρεις εκλεγέντες, ναι, με λίστα. Δεύτερον, μπορούσε, το είχα πει αυτό, θυμάμαι και το 2015, μπορούσαν να διεκδικήσουν πάρα πολλά για τον ομό Κοζάνης, όπως ας πούμε την αναβάθμιση του Μαμάτσου νοσοκομείου, κάποιες δράσεις για τη ΔΕΗ οι οποίες δεν έγιναν, κάποια άλλα περιβαλλοντολογικά έργα, ή να βοηθήσουν σε... Κάναν όμως έργο, μην το μηδενίζεις, Ευαγγέλη. Κάναν όμως κάποιο έργο. Δεν ξέρω ούτε ένα, Λάζαρε. Δεν γνωρίζω ούτε ένα. Και θα σου πω ακριβώς γιατί. Γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αν φύγουν αύριο και οι τρεις, δεν θα έχουμε κάτι να τους θυμόμαστε. Και να σου πω συγκεκριμένα, υπάρχει μία ανάποδη άποψη, κακή άποψη, όσον αφορά το Σκοπιανό. Και θεωρώ ακόμα και λάθος τους που δεν το λένε ακόμα Σκοπιανό και το λένε Μακεδονικό, όλες οι πλευρές. Γιατί εγώ θυμάμαι ότι μας απαγορευόταν το 1993 να το λέμε Μακεδονικό ζήτημα, γιατί ουσιαστικά δεν υπήρχε Μακεδονικό ζήτημα. Ναι, τι υπήρχε Σκοπιανό ζήτημα. Σκοπιανό. Δηλαδή, εμείς όταν λέμε ότι. Δεν ξέρω το 1993. Γιατί εγώ ακόμα δεν έχω καταλάβει. Όταν... Εγώ ήμουν μαθητής το 1993, ναι, και θυμάμαι τους καθηγητές μου να μου λένε ότι δεν θα λέτε Μακεδονικό. Γιατί εντάξει, δεν υφίσατε Μακεδονικό. Υφίσατε Σκοπιανό, όχι Μακεδονικό. Και όταν ακούσει τηλεόραση να λένε Μακεδονικό, πραγματικά απορώ κι εγώ. Ναι, εδώ λίγο όμως θα πρέπει να πούμε Σκόπια. Η μόνη που λέγαμε την γείτονα χώρα Σκόπια ήταν. Κάποιοι εδώ μέσα στον ελλαδικό χώρο. Σε όλο και τον στο κόσμο. Τέλος είναι Μακεδονικό. Όχι. Σε όλο τον κόσμο, στα υπόλοιπα 7 δισεκατομμύρια κόσμο, δεν τη λέγανε ούτε καν Φύρων. Τη λέγανε Μακεδονία. Και το 93 Σκόπια τη λέγαμε. Και το 93 Σκόπια τη λέγαμε. Ναι, εγώ λέω πώς τη λέγανε σε όλο τον κόσμο. Τα 7 δισεκατομμύρια κόσμο. Αντικειμενικά μιλώντας. Δύο λεπτά να τα βάλουμε σε μία σειρά. 90-93. Πρωθυπουργό. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, υπουργός εξωτερικών Σαμαράς. Η θέση τους ποια ήταν και αργότερα. Δεν θέλω να εμβαθύνω σε αυτό. Δεν θέλω να πω αν ήταν σωστή ή λάθος. Αν συμφωνώ ή όχι. Κατάλαβα, δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, ούτε κομματικός έλεγχος είμαι, ούτε τίποτα. Αυτό το κρίνει ο κόσμος και προφανώς έδωσε και την απάντησή του στις εκλογές. Επειδή μιλάμε για τις εκλογές, γι' αυτό και αναφέρθηκα. Απλά εγώ αναφέρομαι ως πολίτης ότι αυτό το πράγμα, η αναφορά δηλαδή σε ένα τέτοιο σοβαρό εθνικό ζήτημα, το οποίο το μειώνουμε και ασυναίσθητα αναφέροντας το Σκοπιανό ως Μακεδονικό, νομίζω ότι δίνει πάτημα προς εκμετάλλευση στους γείτονες. Όσον αφορά τώρα τη Νέα Δημοκρατία, οπότε δηλαδή, για να κλείσει το θέμα ΣΥΡΙΖΑ... Συγγνώμη, θεωρείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επικοινώνησε σωστά τον λόγο για τον οποίο έγινε η συμφωνία των Πρεσπών. Αυτό θέλεις να πεις. Καταρχήν, ότι έπρεπε να το επικοινωνήσει πιο σωστά. Άμα το δούμε με όρους... Έπρεπε να το πιάσουμε από την ιστορία. Αν το δούμε με όρους κομματικού μάρκετινγκ και πολιτικού μάρκετινγκ, ήταν άσχετη η στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στο τραπέζι το συγκεκριμένο θέμα. Αν ήθελαν να το λύσει και ήξεραν από πολιτικό μάρκετινγκ, θα μπορούσαν να το φέρουν μετά τις εκλογές. Αυτό ήταν μια συμβουλή, ναι, η οποία όλοι οι πολιτικοί αναλυτές του κόσμου το προτείνουν στους συγκεκριμένους. Τώρα δεν ξέρω αν υπήρχαν κάποια εσωτερική τριγμή ή κάποιες πιέσεις από το εξωτερικό τις οποίες εντόσαμε κτλ. Μπορώ να έχω λίγο για 30 δευτερόλεπτα, ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια. Απλά δεν θέλω να εμβαθύνω γιατί δεν είμαι γνώστης εγώ αυτού του κομμάτιου. Πραγματικά σε αυτό το κομμάτι υπήρχε η συμβουλή, τέλος πάντων, να μην το πάρει τώρα. Εκεί όμως έκανε την παλικαρίσια, αν το θέλουμε, υπέρβαση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Δεν έχει σημασία. Έχει σημασία αυτό εδώ, αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε, αλλά δεν κοιτάζω αυτό το πράγμα τώρα. Πραγματικά είχε αυτό που είπες εσύ. Δηλαδή, του κάνανε πρόταση έτσι ώστε να γίνει μετά τις εκλογές. Ναι. Εκεί πήρε την παλικαρίσια απόφαση, επειδή ακριβώς
και επειδή μίλησες και για τη συγκυρία. Επειδή ακριβώς στη γείτονα χώρα τη συγκεκριμένη στιγμή ήταν ο συγκεκριμένος ηγέτης και ήταν σαν ευκαιρία μοναδική για να πετύχουμε την ενδιάμεση, αυτά που θέλαμε, στην ενδιάμεση συμφωνία, το 90% των ζητουμένων που θέλαμε στην ενδιάμεση συμφωνία και αυτή η, αν το θέλετε, η συμφωνία των Πρεσπών, και εκεί ήταν το λάθος και του ΣΥΡΙΖΑ που δεν το επικοινώνησε αυτό εδώ, το 90%, να μην πω και παραπάνω, αυτών που ζητούσαμε και αυτά που δεν ήταν στη συμφωνία, εντάξει, δηλαδή ήταν κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν στη συμφωνία και μπήκαν στη συμφωνία, τα οποία δεν ήταν στην ενδιάμεση συμφωνία και μπήκαν στη συμφωνία μετά, και τα οποία ήταν προς το δικό μας το όφελος. Δηλαδή η συγκυρία ήταν, πιστεύω, σωστή όσον αφορά τη λύση του. Το ότι θα είχε κόστος αυτός που θα επέλεγε να το κάνει αυτό και επέλεξε περισσότερο ο ΣΥΡΙΖΑ να λύσει το πρόβλημα παρά να κοιτάξει το πολιτικό για κόστος. Για ποιο λόγο? Αυτό για να λύσει το πρόβλημα. Γιατί μα δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχε ποιο πρόβλημα. Ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα υπήρχε και υπήρχε και στις δύο πλευρές. Όχι, ποιο ήταν το πρόβλημα. Δηλαδή η Ελλάδα τι πρόβλημα θα είχε, ας πούμε, αν σήμερα δεν λεγόταν τα Σκόπια Βόρεια Μακεδονία. Και τι πρόβλημα θα είχαμε εμείς εδώ πέρα τώρα. Τι λέγανε Μακεδονία. Αυτό ήταν μεγάλο πρόβλημα. Όλος ο κόσμος. Επίσημα δεν την έλεγε κανένα. 7 δισεκατομμύρια. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα πρόβλημα. Επίσημα την λέγανε έτσι. Εγώ τώρα. Δύο λεπτά. Πόσες χώρες έχουν αναγνωριστεί επίσημα ως Μακεδονία? Εσύ είσαι και ένα άτομο το οποίο ταξιδεύει συνεχώς. 140 χώρες. Λοιπόν, 170 πώς θέλει. Δεν θυμάμαι κανένα. Ενώ δεν ήθελα να πω σε αυτή τη διαδικασία, θα πω. Πρώτον, οι εκλογές που είπε ο Λάζαρος στη γείτονα χώρα έγιναν πριν το δημοψήφισμα. Πριν την υπογραφή της συμφωνίας. Ναι, βέβαια, ναι. Ωραία. Οπότε, μπράβο. Οπότε δεν θα είχε κόστος ο πρόεδρος των Σκοπίων πολιτικό. Είναι αυτό που είπαμε πριν. Ότι δίπλα τους έκοψε, αυτό που λέμε λαϊκά, τους έκοψε να κάνουν εκλογές πρώτα και μετά τη συμφωνία. Γιατί μπορεί να είχαν και κραδασμούς άλλους με τους Αλβανόφωνους κτλ. Ναι, όχι, ναι. Μπράβο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λες. Και το άλλο που λέω είναι για ποιο λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ έφερε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η Ελλάδα βάλεται πανταχώθεν από φτώχεια, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την εσωτερική κρίση, βάλετε, από θεσμούς. Βάλετε. Γιατί δεν ήθελε να κρυφτεί πίσω από τα προβλήματα, Βαγγέλη, γι' αυτό. Γιατί ήθελε δεν να μας έχει αποδείξει το αντίθετο. Δεν ήθελε να κρύψει τα προβλήματα, να τα βάλει κάτω από το χαλάκι, να τα λύσει η επόμενη κυβέρνηση. Αυτό ήθελε. Δηλαδή, φέρθηκε παρικαρίσια με λάθος τρόπο, με λάθος επικοινωνία, αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά δεν κρύφτηκε πίσω από τα προβλήματα. Θα παρικαρίσια αν είχαμε κάποιο όφελος. Αυτή τη στιγμή εγώ δεν βλέπω κανένα όφελος. Όφελος υπάρχει ήδη. Εκτός αν δεν το ξέρουμε εμείς. Θέλω να σου το πω, το πρώτο όφελος είναι ότι αυτή τη στιγμή στην διπλανή χώρα πετάνε ελληνικά F-16 και όχι τουρκικά. Και αλλιώς θα γινόταν, θα πετούσαν τουρκικά. Θα πετούσαν τουρκικά. Πότε? Σήμερα που μιλάμε. Ο εναέριος χώρος, όχι δημοπρατείται, ανατίθεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από το ΝΑΤΟ. Από το ΝΑΤΟ. Μισό λεπτό, άκου. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκ των υστέρων από το ΝΑΤΟ, ναι, έχει γνωμοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά στο ΝΑΤΟ, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην γινόταν κάποια άλλη στιγμή η συζήτηση αυτή, τη στιγμή που θα υπήρχε πιο μεγάλη εθνική συνένεση από όλα τα κόμματα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Σε αυτό συμφωνώ αυτό και εγώ. Προσπαθώ, δηλαδή, το ότι, να πω. Το ότι έπρεπε τα υπόλοιπα κόμματα να μπουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία και φυσικά να μην υπάρχει. Το μετά. Και να το κλείσουμε. Να κλείσω, Λάζαρε, για να πω και για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, μου αρέσει, εντάξει, δεν είναι. Είναι συζήτηση καμία. Η ιστορία, η Μακεδονία ανήκει μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ότι έχουν δηλώσει και έχουν ξυλώσει. Αυτό δεν υπήρχε, μου φαίνεται, στην ενδιάμεση τέτοια. Εγώ δεν αισθανόμουν πάντως τέτοιο. Εγώ αισθανόμουν περισσότερο Μακεδόνας πριν από ό,τι αισθάνομαι σήμερα. Εγώ δηλαδή στο κοινό μου αίσθημα περισσότερο σήμερα από ότι εγώ τώρα, δηλαδή, αν βγω στην Αγγλία και πω ότι είμαι, ας πούμε, Μακεδόνας, θα νομίζω ότι είμαι Σκοπιανός. Δεν θέλω να πάρω κανενός το μέρος, αλλά όταν ταξιδεύουν έξω και ειδικά και τα παιδιά μας που ασχολούνται και με τον τουρισμό, όταν λέγανε ότι είμαι από τη Δυτική Μακεδονία, τη λέγανε να είσαι Σκοπιανή. Πριν σου έδινε το έναυσμα, άμα σου έλεγαν ότι είσαι Σκοπιανός, να μαλώσεις. Αυτή τη στιγμή δεν μπορείς ούτε να μαλώσεις. Γιατί?
Θα τον πεις εσείς, αυτό, αυτή είναι Βόρεια Μακεδονία. Είμαι νότιο-Μακεδόνας, ένα πράγμα δεν είναι, τέλος πάντων. Εγώ είμαι Μακεδόνας, αυτός είναι Βόρεια Μακεδόνας. Ο χρόνος μας πάλι τον εξαντλήσατε. Πώς τα καταφέρατε να έτσι. Να πω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτό που είπα και πριν είναι ότι τους λύνει τα χέρια οι 9,5 μονάδες διαφορά και τους δύο. Για τον Τσίπρα το ανέλησα, για τον Μητσοτάκη λέω το εξής, ότι του δίνει τη δυνατότητα να καθαρίσει και αυτός το κόμμα του και να προχωρήσει με μια ισχυρή κοινοβουλευτική ομάδα χωρίς άλλα βαρύδια. Δηλαδή, όταν ακούω, ας πούμε, ότι έκανε πρόταση στον τάδε δημοσιογράφο, χωρίς να λέω το όνομα, ο οποίος είχε στο παρελθόν εθνικιστικές απόψεις, δεν ταιριάζει αυτό σε ένα σύγχρονο. Ας πούμε, κόμμα. Δηλαδή, τι, να το καθαρίσει από τους καραμαλικούς. Να τους καθαρίσει. Όπως επίσης και για τον Βενιζέλο, δεν μπορώ να ακούω τώρα ότι ξαφνικά ο Βενιζέλος μπορεί να βρει στέχη στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει δείγματα. Έχει περάσει ο χρόνος μας κατά πολύ. Ωραία. Θα συνεχίσουμε άλλη φορά, μάλλον στις βουλευτικές εκλογές. Για να το αναλύσουμε και καλύτερα. Στις βουλευτικές εκλογές τα καταφέρατε έτσι, που πάλι ο χρόνος μας έχει τελειώσει. Ο καθένας βέβαια έχει την άποψή του. Φαίνεται δεν χωράμε στο χρόνο. Δεν χωράμε, όχι. Ο καθένας έχει την άποψή του. Και όλοι έχουν την δική τους άποψη. Και όλοι κρινόμαστε από τους τηλεθεατές μας. Και να την σας ιστορία, ευχαριστήσω και την πολύ και τους δύο. Ευχαριστούμε και εμείς, Φωτεινή, και εμείς ευχαριστούμε. Καλά. Και εγώ προσωπικά, φαντάζομαι και ο Βαγγέλης, χαιρόμαστε γι' αυτό που απαντάω και οι δύο, χαιρόμαστε που σε ξαναβρήκαμε στα τηλεοπτικά πρώτα. Εγώ χάρηκα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Να ευχαριστήσω πολύ και εσάς που μείνετε μαζί μας έως και αυτή την ώρα. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο 3 με 4. Γεια σας.